Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών Ετωλακαρνανίας, θα θέλαμε και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς, τα εργατικά συνδικάτα, τα σωματεία και τους λοιπούς φορείς των αυτοαπασχολούμενων, άλλους φορείς της τοπικής διοίκησης κλπ, που με τις αποφάσεις τους συμμετέχουν στην πρώτη κινητοποίηση που εξαγγείλαμε ως Ένωση μαζί με τα σωματεία των υγειονομικών των δύο νοσοκομείων. Για μας η σημερινή αυτή συγκέντρωση είναι ένα πρώτο ελπιδοφόρο μήνυμα σε κάθαρο που δίνουμε προς την κυβέρνηση, την έκτη είπε, τη διοίκηση, ότι οι εργαζόμενοι και οι χρήστες υγείας δεν θα ανεχθούν περαιτέρω την υποβάθμιση, την εμπορευματοποίηση, την εξαθλίωση των δημόσιων μονάδων υγείας του νομού μας. Γιατί είναι κοινωνική ανάγκη, ήταν και είναι, να υπάρχουν τα δύο νοσοκομεία στο νομό, και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη από το παραγόμενο έργο και από τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν είναι εδώ. Είναι στη συγκέντρωση των εργαζομένων ότι δεν θα ανεχθούμε περαιτέρω συνέχιση μιας πολιτικής, ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση ήταν επάνω, όπου διαχρονικά μειώνει την χρηματοδότηση και διατηρεί την υποστελέχωση, που κατά τη γνώμη μας είναι και δύο κρίσιμοι δείκτες που διαμορφώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν, αλλά δεν τα δίνουν για την υπεράσπιση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, και αυτό συμβαίνει διαχρονικά. Γιατί όταν ήταν να μπουκώσουν τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας εν μέσω πανδημίας, τα κάνανε με fast track διαδικασία. Όταν είναι τώρα να δώσουν τα δισεκατομμύρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, μια χαρά με fast track διαδικασίες τα κάνουνε. Όταν είναι να δώσουνε εξοπλισμούς για το ΝΑΤΟ, μια χαρά τα κάνουνε. Αλλά όταν είναι να δώσουνε χρήματα για να προσλάβουνε μόνιμους γιατρούς, μόνιμους νοσηλευτές, μόνιμο προσωπικό, εξοπλισμό, αναβάθμιση των δημόσιων μονάδων υγείας, εκεί υπάρχουν γραφειοκρατίες. Εκεί πρέπει να περάσουν 2 και 3 και 4 χρόνια. Είναι στο χέρι μας, στη δύναμή μας, στη δύναμη των αγώνων μας, των εργαζομένων, όλου του λαού μας, με κλιμάκωση του αγώνα, να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε και αυτά που μας ανήκουν. Σε αυτά τα πλαίσια, και κλείνω με αυτό, ως Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ετωλακαρνανίας, καλούμε την επόμενη Δευτέρα 18 του μήνα, όπως είχαμε κοινοποιήσει και σε προηγούμενες πρόσφερες ανακοινώσεις, μαζική σύσκεψη, πλατιά, από όλους τους φορείς του νομού στο προάβλιο χώρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου με σχέδιο να προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Εμείς έχουμε βάλει μία πρόταση ημερομηνίας για την 5η-21 του μήνα, που να υπερασπίσει, να δώσει μήνυμα για τη διεκδίκηση των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έχει ανάγκη ο νομός μας, με τη συμμετοχή όλου του λαού. Να γίνει υπόθεσή του, αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη δύναμη, ο λαϊκός παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τις εξελίξεις. Ευχαριστώ.